Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντιονύσων. Στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση με θέματα την έγκριση ταμιακού απολογισμού διαχείρισης οικονομικού έτους 2015 αλλά και του 2016. Στη συνέχεια, στις 8:30 ώρα το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η 8η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Στο οποίο είναι μια ειδική σύνθεση, διότι έχουμε μόνο δύο θέματα που αφορούν την έγκριση ταμιακού απολογισμού διαχείρισης του οικονομικού έτους 2015 και το ίδιο ακριβώς και για το έτος 2016. Έρχονται δηλαδή οι απολογισμοί από το παρελθόν. Κάποιες εκκρεμότητες που είχε ο Δήμος, εμείς έχουμε συνέχεια, πρέπει να καταθέσουμε και αξίζουν συγχαρητήρια στην Οικονομική Υπηρεσία και προσωπικά και στον Αντιδήμαρχο Οικονομικού Προγραμματισμού και Διοίκησης, τον κύριο Παντελιό, διότι αρχίζει και φέρνει αυτούς τους απολογισμούς, το 2015 και 2016, και έπονται πολύ σύντομα και το 2017 και τα 2018 για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε. Αυτό θα γίνει στις 18:30, θα είναι παρόν και ο Επίτροπος, ο οποίος κάνει τους ελέγχους όλους αυτούς. Δύο ώρες αργότερα, πιστεύω να το έχουμε ολοκληρώσει αυτό το θέμα, ουσιαστικά κοινό θέμα για το 2015 και το 2016, δύο ώρες αργότερα, στις 8:30, πάλι στο Mon Repos και Τετάρτη, 4 Μαρτίου, θα ξεκινήσει η τακτική συνεδρίαση, η 8η λοιπόν συνεδρίαση για τους δύο πρώτους μήνες που βρισκόμαστε σε λειτουργία. Μια ημερήσια διάταξη, η οποία περιλαμβάνει 18 θέματα, τα περισσότερα είναι υπηρεσιακά, τυπικά δηλαδή, αλλά δεσπόζουν και ξεχωρίζουν κάποια θέματα, όπως το πολυβασανισμένο θέμα της εκκίνησης και του κυρίου Μαρκάτη, το οποίο το έχουμε δυστυχώς λόγω συγκυριών και θεμάτων αναβάλει 2-3 φορές. Πιστεύουμε να συζητηθεί, αυτό είναι και πρώτο στη σειρά. Ελπίζω να μην αλλάξουμε τη σειρά, γιατί συμφωνούμε κάποια σειρά, αλλά τελευταίες στιγμές τα αλλάζουμε και αυτά, και αυτό δείχνει μια συνέπεια από μέρους μας. Και είναι ένα θέμα που αφορά την ίδρυση ενεργειακής κοινότητας στο Δήμο Κέρκυρας. Ένα πολύ σημαντικό θέμα, στο οποίο εμπλέκεται και η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων και ο κύριος Ιωάννου, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, ο οποίος το γνωρίζει καλά. Επίσης, να ολοκληρώσουμε τον ορισμό των μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου στο ΔΠΘ, στο Δημοτικό δηλαδή Περιφερειακό Θέατρο, καθώς και τον ορισμό μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου στη ΔΕΙΑΚ, στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Κέρκυρας. Τα υπόλοιπα θέματα είναι εξίσου σημαντικά, αλλά υπηρεσιακά.